που σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρόνο με το χρόνο, οι συνθήκες καιρικές γίνονται δυσκολότερες. Γίναμε μάρτυρες πριν από 15 μέρες μιας καταστροφικής εξέλιξης φυσικών φαινομένων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Μια τραγωδία με την απώλεια ανθρώπινων ζώων, που στις μία από τις δύο περιπτώσεις οφείλονταν και σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο, το οποίο το συναντήσαμε πέρυσι στη Θάσο, μιας ξερής καταιγίδας, όπου κεραυνοί δημιουργούσαν εστίες πολλαπλές φωτιάς μέσα σε δασικές περιοχές. Βεβαίως υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι εμπρισμοί από δόλο, αλλά βεβαίως και οι φωτιές που δημιουργούνται από την αμέλεια του ανθρώπινου παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο, χιλιάδες άντρες και γυναίκες στην πολεμική αεροπορία, στην πυροσβεστική, στο στρατό ξηράς, δίνουν μία άνηση ασύμετρη μάχη το στοιχείο με το φυσικό και δίνουν μία μάχη με ηρωισμό και ανιδιοτέλεια. Οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και κυρίως σήμερα βρίσκομαι εγώ εδώ στην αρχή μιας περίοδου που ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη, αλλά ευχόμαστε όλοι ότι θα καταφέρουμε να τα ανταπεξέλθουμε θετικά, για να συμβολήσω τη στήριξη και τη συμπαράσταση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στο δύσκολο έργο που κάνετε. Διότι πράγματι είναι ένα έργο αυταπάρνησης και ηρωισμού πολλές φορές για το κοινό καλό. Είναι μια κοινωνική προσφορά η οποία είναι ανεκτήμητη στις μέρες μας και θα έλεγα ότι είναι και ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα και για τους νέους ανθρώπους και συνολικά για την ελληνική κοινωνία αυτό που κάνετε. Το είδαμε πιο πριν, δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δημοσιονομική προσαρμογή, οι στερήσεις, η λιτότητα των προηγούμενων χρόνων, να πούμε τα πράγματα καθαρά, μείωσε τις αναγκαίες δαπάνες που η πολιτεία προβλέπει στον προϋπολογισμό της, μείωσε παντού, μείωσε και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την βελτίωση και αναβάθμιση της οικοτεχνικής υποδομής. Θέλω να πω όμως ότι γίνανε κάποια ουσιαστικά βήματα το τελευταίο διάστημα, ώστε με αυτές τις περιορισμένες δαπάνες να μπορέσουμε να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Τα πτυτικά μέσα σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι αρκετά, ωστόσο θα μπορούσαν να είναι περισσότερα. Σημασία έχει όμως ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα υπάρχοντα πτυτικά μέσα να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, το ότι το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό και οφείλεται στο τεχνικό προσωπικό, στους ανθρώπους εκείνους που δεν βρίσκονται στο προσκήνιο αλλά δίνουν μια ηρωική μάχη στο παρασκήνιο, θα λέγε κανείς, δηλαδή στις βάσεις συντήρησης, ούτως ώστε τα πτυτικά μέσα να είναι διαρκώς σε εγρήγορση και όλες οι βλάβες που γίνονται, και είδαμε ότι δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις και με κάποια πτυτικά μέσα που είναι αρκετών χρόνων, οι βλάβες είναι πολλές, αλλά η δυνατότητα να συντηρούνται γρήγορα είναι ο κρίσιμος εκείνος παράγοντας, το κρίσιμο εκείνο στοιχείο που μπορεί να δώσει την υπεροπλία σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Και πράγματι, η εικόνα που έχουμε είναι ότι η αντιμετώπιση των βλαβών γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, ώστε να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πτυτικά μέσα στη διάθεσή μας. Υπάρχει μία πολύ σοβαρή προσπάθεια διαρκούς επίβλεψης και επιτήρησης από την ηγεσία του στρατεύματος, της πολεμικής αεροπορίας, του στρατού αλλά και της πυροσβεστικής,
Έχω την έγνοια και τη διαρκή επικοινωνία για τη διαρκή επικοινωνία με τον ίδιο τον Υπουργό και τους υπευθύνους της πολιτικής προστασίας. Η έγνοια βεβαίως είναι και η αγωνία να μπορέσουμε να σταματήσουμε περιπτώσεις πυρκαγιών πριν αυτές εκδοθούν και απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Όμως θα ήθελα να σας πω ειλικρινά ότι η μεγαλύτερη έγνοια μας είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Οι άντρες και οι γυναίκες, πάνω από 500 στην πολεμική αεροπορία, πάνω από 8.000 στην πυροσβεστική και νομίζω 100 με 150 στο στρατό ξηράς που βρίσκονται τα πληρώματα των ελικοπτέρων. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 9.000 ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που ρίχνονται στη μάχη απέναντι στο φυσικό στοιχείο, ρίχνονται στη μάχη για να προστατέψουν την φυσική περιουσία της πατρίδας μας, να προστατεύσουν όμως την κοινωνία συνολικά, θα έλεγα, όχι μόνο το φυσικό πλούτο, αλλά και τον ανθρώπινο πλούτο. Θέλω λοιπόν προκαταβολικά να σας πω ότι είμαστε ευγνώμονες για ό,τι κάνετε και να σας ευχαριστήσω. Και να ευχηθώ φέτος να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Φωτιές θα έχουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ζήτημα είναι να προλαβαίνουμε να τις σβήνουμε και να προλαβαίνουμε να επεμβαίνουμε έγκαιρα πριν επεκταθούν και πριν έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το ότι...